Σημαντικές ήταν οι αποκαλύψεις που έκανε το απόγευμα της Τετάρτης η προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Σερών και αρμόδια αρχαιολόγος για τις ανασκαφές των Τιμ Βοκαστά, Κατερίνα Περιστέρη. Η κυρία Περιστέρη στην ομιλία της χαρακτήρισε το μνημείο τεράστιο ταφικό συγκρότημα, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στις τρεις επιγραφές που αποτελούν συμβόλαια έργου του ταφικού μνημείου, τις οποίες αναγράφεται η λέξη «παρέλαβον» και φέρουν το μονόγραμμα του ηφαιστείωνα. Φτάσαμε να πούμε αυτά τα πράγματα σήμερα μαζί με τον Μιχάλη τον Λεφαντζή, τον αρχιτέκτονα, έχοντας υπόψη όλα τα στοιχεία που μαζέψαμε για τη χρονολόγηση του μνημείου, για το τι υπάρχει εσωτερικά και για τα συμβόλαια αυτά που σας δείξαμε, το παρέλαβον. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Τώρα, αν πρόκειται μόνο για τάφο ή για ταφικό ιερό, το πιθανότερο είναι ένα ταφικό ιερό, γιατί ξέρουμε πολύ καλά, αυτό μας το λέει ο Πλούταρχος στους παράλληλους βίους, ότι ο Αλέξανδρος όταν έχασε το φίλο του τον Ηφαιστείωνα, το χιλίαρχο και καλό στρατιωτικό, ζήτησε από το Δεινοκράτη που τον αναφέρει στα Σικράτη να κάνουν λαμπρά ηρώα σε όλη την επικράτεια. Με τα ηρώα αυτά ήθελε να τιμήσει το μεγάλο ήρωα, να τον τιμήσει σαν ήρωα. Και αυτό είναι φανερό, φαίνεται καθαρά στην τέχνη που έχουμε ακριβώς στον Καστά. Πρόκειται για ένα λαμπρό ταφικό μνημείο. Μην κολλάτε στο ότι είναι θαμμένος και τι δεν είναι. Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Σημασία έχει για ποιον προοριζόταν το μνημείο αυτό και τι ακριβώς έγινε στα χρόνια αργότερα. Δυστυχώς, μη έχοντας ασύλλητο τάφο, δεν μπορούμε να έχουμε ένα ακριβές συμπέρασμα αυτή τη στιγμή. Ο αρχιτέκτονας της ανασκαφής Μιχάλης Λαφαντζής σε δηλώσεις του είπε πως ο Μέγας Αλέξανδρος έδωσε την παραγγελία για την κατασκευή του μνημείου στον Δεινοκράτη, κάτι που προδίδουν οι επιγραφές. Σημείωσε ακόμη ότι βρέθηκαν θησαυροί γυάλινα ελάσματα που μπορεί να προέρχονται από το ξύλινο φέρετρο και χρυσά πλακίδια που ενδέχεται να αναπαριστούν νίκες. Η οικοδόμηση του μνημείου ξεκινάει με χρήματα, με κονδύλια που είναι για ένα ιερό του Ηφαιστείωνα. Με κονδύλια για ένα ιερό του Ηφαιστείωνα. Όπως και άλλα ιερώα, όπως και άλλα ιερώα στην επικράτεια εκείνη την εποχή. Δόθηκαν πάρα πολλά χρήματα από τον Αλέξανδρο για τα ιερώα του Ηφαιστείωνα και για την πυρά του. Αυτό σημαίνει ότι αρχικά έχουμε χρήματα, ένα κονδύλι για ιερώων του Ηφαιστείωνος. Αλλά από εκεί και πέρα, μετά το θάνατο του Αλεξάνδρου, μετά από 8 μήνες και το ξεκίνημα της κατασκευής, είναι σίγουρο ότι μπορεί να ισχύει το συμβόλαιο για την κατασκευή και τα χρήματα να έχουν δεσμευτεί για να γίνει αυτή η κατασκευή. Αλλά στην πραγματικότητα δεν ξέρουμε με την πάλη των διαδόχων μετά το θάνατο του Αλεξάνδρου τι ακριβώς έγινε. Ξέρουμε όμως ότι ο Αλέξανδρος έχει πεθάνει, δεν δίνει πια άλλες εντολές, δεν μπορεί να δώσει άλλα κονδύλια γιατί έχει πεθάνει, δεν υπάρχει ο άνθρωπος, που σημαίνει ότι ό,τι εντολή έχει δώσει μέχρι εκείνη τη στιγμή ισχύει και τα κονδύλια για τα ηρώα του ήταν ενεργεία. Θα μπορούσαν λοιπόν με τα κονδύλια αυτά να φτιάξουν ένα χώρο και αυτός ο χώρος, ο Πολυδάπανος, να χρησιμοποιηθεί μετά για άλλες χρήσεις. Δεν ξέρουμε, πρέπει να το δούμε. Ο χώρος λατρείας που έχουμε μέσα στον τάφο μας υποδηλώνει μια αλληλουχία ζητημάτων, τα οποία είναι θέματα λατρείας. Αυτά μπορεί να συζητιούνται για τα επόμενα 100 χρόνια. Η Κατερίνα Περιστέρη παρουσίασε μέρος ζωοφόρου που ήταν τοποθετημένο στον τάφο της Αμφίπολης, το οποίο δείχνει ένα Μακεδόνα Ιππέα σε σκηνή μάχης και ακριβώς δίπλα απεικονίζει μια υπερμεγέθης λεοντοκεφαλή, σαν αυτή που είχε στο κράνος του ο Μέγας Αλέξανδρος. Σε άλλο σημείο φαίνονται δύο ιδρύες και μια σφίγγα, σαν αυτή που είναι γλυπτή στην είσοδο του τάφου, που τις φυλάει. Για τις δύο ιδρύες μπορεί να υποθέσει κανείς ότι έχουν να κάνουν με δύο νεκρούς στο συγκεκριμένο τάφο, αφού δύο είναι και οι κένταυροι που την φυλάνε. Χαρακτηριστικό είναι ότι το κόκκινο πανί που παρουσιάζεται στις σκηνές έχει χρώμα βασιλικό. Θα σας θυμίσω ότι είπε ο Αλέξανδρος στη μάνα του Δαρίου. Αυτό το βλέπουμε στις πηγές, έτσι. Όταν έσκυψε για να προσκυνήσει τον Ηφαιστείωνα, νομίζοντάς τον για τον Αλέξανδρο.
Και αυτός της είπε, ο ηφαιστείωνας είμαι εγώ. Αυτή, δηλαδή υπάρχει μια διαδικότητα στο μνημείο που ακόμα δεν μπορούμε να πούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Αλλά σκεφτείτε το και αυτό. Σκεφτείτε το και αυτό. Δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα, δεν έχουν βρεθεί μονογράμματα που να χρονολογούν κατασκευές στην περιοχή της Μακεδονίας, παρά μόνο αυτά που βρέθηκαν στον περίβολο του Τύμβου Καστά. Επίσης, όσον αφορά τα δεδομένα της χρονολόγησης, με πολύ λιγότερα δεδομένα σε άλλα μνημεία έχει γίνει η χρονολόγηση, με ακρίβεια. Και όλοι είναι σίγουροι ότι είναι αυτό. Στον Τύμβο Λόφο Καστά και στο συγκεκριμένο μνημειακό σύνολο έχουμε ακόμα να πούμε πολλά. Σας βεβαιώ ότι πολλά από όσα έχουμε πει μέχρι τώρα για το συγκεκριμένο μνημείο, από το λιοντάρι μέχρι τα κομμάτια με τις επιγραφές που ήταν διάσπαρτα για 100 χρόνια δίπλα στο λιοντάρι, βεβαιώνουν ότι υπάρχουν πράγματα που είναι μπροστά μας και δεν τα βλέπουμε. Τα ευρήματα στην Αμφίπολη δείχνουν πως η Μακεδονία είναι μία και ελληνική, κάτι που δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει, τόνισε σε δηλώσεις του ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Τέρενς Κουίκ, ο οποίος και βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη για την εκδήλωση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου σχετικά με την πορεία των ανασκαφών στον Τύμβο Καστά. Ο κύριος Κουίκ είπε πως δεν μπορεί να υπάρξει ονοματολογία σχετικά με τον ένικο του τάφου, ωστόσο ανέφερε ότι ο ίδιος έχει στο μυαλό του ένα όνομα μεγάλο και λαμπρό. Μετά από 37 χρόνια, θέλω να συγχαρώ το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης που ανέλαβε την πρωτοβουλία να δώσει το βήμα στην Κατερίνα Περιστέρη για να παρουσιάσει τις εργασίες της μέχρι τώρα στην Αμφίπολη. Μία παρουσίαση που μαζί με τον Μιχάλη το Λεφατζή πραγματικά έδωσαν ένα νέο βήμα συζητήσεων που όμως καταδεικνύουν κάτι το πολύ σημαντικό. Ότι ό,τι έχει βρει η κυρία Περιστέρη εκεί είναι Μακεδονία. Η μία και μοναδική Μακεδονία της Ελλάδας. Η μία και μοναδική Μακεδονία που δεν μπορεί κανένας να αμφισβητήσει. Δεν θα μπω στην ονοματολογία. Ας αφήσουμε τον καθένα να σκεφτεί αυτό που θέλει. Εγώ έχω μέσα μου ένα όνομα. Μεγάλο και λαμπρό. Για την ώρα πρέπει να συνεχιστεί ανασκαφική έρευνα και από εκεί και πέρα βέβαια να γίνουν και εργασίες συντήρησης, στερέωσης τόσο του ταφικού μνημείου όσο και του περιβόλου και να γίνει όλο αυτό το συγκρότημα, το καταπληκτικό ταφικό συγκρότημα που έχουμε κάποια στιγμή επισκέψιμο. Αυτό είναι και το ζητούμενο, δηλαδή να έχουμε ένα μνημείο το οποίο να μπορούν να επισκέπτονται οι πολλοί. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή. Είμαστε σε στάδιο συντήρησης.